στην Ελλάδα με τα πολιτευτικά υπήρχε μία σταθερά. Αυτή ήταν η σταθερά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είχαμε καλά, λιγότερο καλά, περισσότερο καλά αποτελέσματα. Τρόπο διαχείρισης της όποιας διοίκησης. Που προέκυψε η αλλαγή στον Κλισθένη και μπορούμε να διοικήσουμε σε κάποιο βαθμό. Ξέρετε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης πριν από λίγο προέκυψαν τα διοικητικά συμβούλια σε νομικά πρόσωπα, προέκυψαν τα μέλη των σημαντικών οικονομικών επιτροπών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Και από εκεί και μετά, όσον αφορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Έχουμε ένα εξαιρετικό διοικητικό σχήμα από διαφορετικούς χώρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι ο Κλισθένης να αλλάξει, όπως επίσης, αν θέλετε και την άποψή μου, επιτέλους να μπούμε σε ένα μοντέλο τουλάχιστον για τους μεγάλους δήμους της χώρας μας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Αθήνας, να μπούμε σε μια λογική μητροπολιτικής διοίκησης. Μάλιστα. Μπορώ να πω στο άλλο θέμα. Οι πολίτες σε αυτή την έρευνα ρωτήθηκαν και για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε όλη την Ελλάδα. Καθαριότητα, σαφέστατα. Καθαριότητα είναι το πρώτο θέμα και το δεύτερο θέμα είναι οι μεταφορές. Το μεν πρώτο είναι καθαρά θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά περιμένουμε και όλα αυτά τα εργαλεία και από την κεντρική κυβέρνηση. Και από την άλλη πλευρά, στην πόλη μας, το θέμα είναι το κυκλοφοριακό. Είναι το μετρό, είναι το ΑΣΤ, είναι πεζοδρομήσεις, είναι ποδηλατόδρομοι, είναι φορτωτώσεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα που διέπουν την καθημερινότητα της πόλης μας.